Η Τουρκία προκαλεί, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Οι Έλληνες ενωμένοι δεν πτωούνται. Έχουμε τις δυνάμεις μας, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε ισχυρές συμμαχίες γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, για να αναχαιτήσουμε την τουρκική επιθετικότητα. Ο απερχόμενος Πρωθυπουργός ένα πράγμα έχει υποχρέωση να πράξει. Να μην ζημιώσει τα εθνικά συμφέροντα μέχρι τις εκλογές. Κύριε Γεννηματά, θα επισιάζουν... Θα ήθελα δύο λεπτά, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο. Ειδικά εδώ, θέλω να εκφράσω την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του Ροβέρτου. Ένας ακούραστος σύντροφος και συνοδοιπόρος. Ένας άνθρωπος από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ήταν πάντα στη γραμμή, στην πρώτη γραμμή της μάχης, με ευθύνη, με συνέπεια, με σεμνότητα, αλήγιστος στις επιθέσεις και ασυμβίβαστος στις δυσκολίες. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και με σεβασμό και θέλω να δώσω τα ειλικρινή συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Και ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα για τις εκλογές που έρχονται και θέλουμε να δώσουμε έναν αγώνα που θα ανεβάσει το κίνημα μας ψηλά, όπως ακριβώς πρέπει. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους μας και καλή επιτυχία στο κίνημά μας. Υπάρχει και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω όμως, γιατί σήμερα περιμέναμε κάποιον, όμως δεν ήρθε και δεν θα έρθει. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι περισσότερο για τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο, τον πολιτικό, τον αγωνιστή, τον σύντροφο, τον αρκά πατριώτη, τον άνθρωπο. Μόνο θα ήθελα ένα λεπτό σιγή στη μνήμη του. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Αιωνία του ημνήμη. Αθάνατος. Συντρόφοι και σύντροφοι, θα θυμόμαστε πάντα το Ροβέρτο με αγάπη και με σεβασμό για την προσφορά του στην παράταξη, για τους αγώνες του, για τη συνέπειά του, για την ευθύνη του, για το ότι δεν λύγησε σε τρομακτικές πιέσεις, ιδιαίτερα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, πιέσεις που μοιραστήκαμε μαζί και τις αντιμετώπισε πάντα με το κεφάλι ψηλά, με περηφάνεια και με αξιοπρέπεια. Συμπληρώνονται όμως σήμερα και 23 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και φέτος... και 100 χρόνια από τη γέννησή του. Γνωρίζετε όλοι ότι στα πλαίσια του συνεδρίου μας οργανώσαμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση αφιέρωμα στη ζωή του και στην προσφορά του στην Ελλάδα αλλά και στην Δημοκρατική Παράταξη. Θα τον θυμόμαστε πάντα με μεγάλο σεβασμό. Μας εμπνέει, μας έμαθε να αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό. Άλλαξε πραγματικά την Ελλάδα με το έργο του, δημιούργησε τη μεσαία τάξη, έκτισε το κοινωνικό κράτος και το σύνθημα μήνυμα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» απέκτησε πραγματικά περιεχόμενο. Δεν μπορώ να μην κάνω μία αναφορά σήμερα στο tweet του κυρίου Τσίπρα, το οποίο θα χαρακτηρίσω ως κρεσέντο υποκρισίας.
Φαίνεται ότι θυμήθηκε να αναφερθεί στον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή αναφέρθηκα στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας να ολοκληρώσουν αυτό που ξεκίνησαν το 1989, το πρώτο πρωτοβουλίο.